Ως ένα έργο πνοής τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65, εγκαινιάζοντας το τμήμα Λαμία Καλαμπάκα, κάνοντας λόγο για ένα όνειρο δεκαετιών που γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Αυτό το έργο και πολλά άλλα έργα δεν θα είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί χωρίς την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, διεκδικώντας χρηματοδοτικούς πόρους και μεταφράζοντας αυτή τη σχέση μας με την ευρωπαϊκή οικογένεια σε απτά έργα προς όφελος κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Τα μποφόρ στο Αιγαίο μπορεί να εγκλώβησαν τον Στέφανο Κασελάκη στην Αστυπάλαια, αλλά δεν τον πτώησαν. Μαζί με στελέχη του κόμματος συγκεντρώθηκαν σε ταβερνάκι του νησιού και τραγούδησαν τον Μπέλα Τσάο. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε, όπως είπε, σε μια διαμεσολάβητη επικοινωνία με τους πολίτες, απαντώντας σε ερωτήσεις των ακολούθων του στο Instagram. Στα νησιά που επισκέπτεσαι, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναφέρουν οι κάτοικοι? Θα σας πω δύο. Η υγεία, το οποίο είναι προφανές ότι θα ήταν πρόβλημα εδώ, επειδή ούτως ή άλλως το ΕΣΥ έχει διαλυθεί από την κυβέρνηση και πάει να γίνει φουλ ιδιωτικό. Αλλά στα νησιά ειδικά υπάρχει μια τεράστια υποστελέχωση και μαζί με αυτό υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, που είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Μετά τη Λαμία, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουζάκι Καρδίτσας και μαζί με στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών παρουσίασαν το χρονοδιάγραμμα των έργων ώστε να σταθεί και πάλι η Θεσσαλία στα πόδια της. Το κόστος θα αγγίξει τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δρόμοι θα ξανακατασκευαστούν καλύτεροι ώστε να καλυφθεί και η πιο δυσπρόσιτη γωνιά της Θεσσαλίας. Τα ορεινά χωριά των Τρικάλων, δεν μιλάμε για την ορεινή Αργηθέα και μιλάμε για τα πιο απομονωμένα χωριά του Πηλίου. Το δικό της δίκτυο θα κατασκευαστεί και θα κατασκευαστεί ανθεκτικότερο από ό,τι στο παρελθόν. Την Βαρβάκιο Αγορά επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια που καλπάζει, στέλνοντας το δικό του μήνυμα εν ώψη ευρωεκλογών. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου δεν κρίνεται η πολιτική σταθερότητα. Κρίνεται η κυβερνητική αλαζονία που περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι' αυτό ζητώ να μας στηρίξουν. Στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με μέλη της Ομογένειας και σε συνέχεια μαθητές ελληνικής κοινότητας τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι. Και από εδώ, από τον Καναδά, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν θα μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. Κάπα, κάπα, έψιλον. Θέλει ζωή. Χαίρεστη με βεβουλή. Αυτή την ώρα η Πλεύση Ελευθερίας κάνει τα αποκαλυπτήρια του ευρωψηφοδελτίου της.